Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι στην πολιτική επικαιρότητα και τον κύκλο των συνεντεύξεων του ΑΛΦΑ με τους πολιτικούς αρχηγούς εν ώψη των εκλογών. Μαζί μας σήμερα στο στούντιο λοιπόν ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας. Καλησπέρα κύριε Γραμματέα. Καλησπέρα σας. Χαρά μας που είστε εδώ μαζί μας. Σήμερα δική έχει ξεκινήσει η συζήτηση στη Βουλή. Αύριο ψηφίζονται τα μέτρα, τα θετικά μέτρα τα οποία έφερε η κυβέρνηση για την κυβέρνηση. Είναι αποτέλεσμα μιας καλής διακυβέρνησης και πορείας της χώρας για την αντιπολίτευση προεκλογικές παροχές. Για σας. Καλά, ότι είναι προεκλογικές παροχές είναι. Άλλωστε, μια σειρά από αυτά τα μέτρα τα ακούμε 2 χρόνια τώρα και θα μπορούσαν, κύριε Σρόιτερ, να έρθουν και πολύ νωρίτερα για να ανακουφιστεί έστω ελάχιστα ο συνταξιούχος, ο αυτοαπασχολούμενος επαγγελματίας. Εδώ και 2 χρόνια ακούμε ότι μπορεί να γίνουν 120 δόσεις. Κατά την προσωπική μου γνώμη, αυτό δεν γινόταν γιατί απλά ήθελε η κυβέρνηση να δει πότε θα κάνει τις εκλογές, ώστε να δώσει αυτά τα μέτρα όσο γίνεται πιο κοντά στις εκλογές. Η ουσία όμως αυτών των μέτρων δεν είναι ακριβώς έτσι όπως την παρουσιάζει η κυβέρνηση. Βέβαια, και 1 ευρώ και 0,5 ευρώ να βάλει στην τσέπη του ο μισθωτός, ο άνεργος, ο συνταξιούχος, καλό είναι, μπορεί να πει κανείς. Και από αυτή την άποψη εμείς δεν έχουμε να πούμε τίποτα σε αυτό. Mm-hmm. Να βάλει και μάλιστα καλά λέει και ο λαός μας, ας γινόντουσαν και εκλογές πιο συχνά, μπας και μας δίνανε και τίποτα από όλα αυτά που μας παίρνουν. Mm-hmm. Η ουσία όμως είναι ότι για παράδειγμα στέλνει στον κισέ των τραπεζών της εφορίας τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες, ενώ τους έχει ξεζουμίσει όλα αυτά τα χρόνια, για να μαζέψει οτιδήποτε, έστω και τις πενταροδεκάρες που λέμε, έστω τα μικρά αυτά ποσά, ενώ την ίδια ώρα φοροαπαλλάσσει, δίνει επιδοτήσεις και δωράκια σε μεγάλους, σε λίγους, οι οποίοι έχουν και δεν ξέρουν τι έχουν και είχαν κερδοφορία όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης, την ώρα που όλοι οι υπόλοιποι χάναν. Ναι, ή για τους συνταξιούχους, για παράδειγμα. Διαβάζω, κύριε Κουτσούμπα. Δεν είναι 13η σύνταξη αυτή τώρα που δίνεται. Διαβάζω ότι και εσείς θα τα ψηφίσετε τα μέτρα. Εμείς θα ψηφίσουμε, όπως πάντα κάναμε, κάποια μέτρα τα οποία, όπως σας έλεγα και πριν, ανακουφίζουν στο ελάχιστο το συνταξιούχο, το μισθωτό, έστω και 1 ευρώ. Επίσης, δεν θα εμποδίσουμε άλλα μέτρα, και αυτό το νόημα έχει το παρόν, που μπορεί έστω να είναι σε μια θετική κατεύθυνση, αλλά ταυτόχρονα αφήνουν και διεξόδους για άλλα αντεργατικά μέτρα και ρυθμίσεις, ταυτόχρονα και παράλληλα στο ίδιο άρθρο. Και βεβαίως θα ψηφίσουμε κατά αυτά τα οποία θεωρούμε ότι δεν βοηθάνε. Αντίθετα, ανοίγουν άλλους δρόμους που οδηγούν σε μια εκ νέου αντιλαϊκή πολιτική, παρότι βιώνουμε, όπως λένε, τη μεταμνημονιακή περίοδο, που κατά την άποψή μας είναι ίδια, όπως βλέπουμε, με τη μνημονιακή. Πάντως τώρα έχει γίνει ένας κύκλος και καλός ή κακός. Η κυβέρνηση λέει ότι η οικονομία πάει καλύτερα. Θα μου πείτε αν έχετε κι εσείς την ίδια εικόνα. Τα πράγματα πάνε καλύτερα, τα επιτόκια έχουν πέσει, οι προοπτικές της χώρας είναι καλύτερες και γι' αυτό μπορούμε και δίνουμε χρήματα, γιατί αυτή είναι η λογική. Όταν τα πράγματα πηγαίνουν καλά, δίνουμε χρήματα. Όταν δεν πηγαίνουν καλά, δεν δίνουμε. Διαφωνείτε σε αυτό? Η κυβέρνηση λέει ότι πάνε τα πράγματα καλύτερα, εννοώντας τα πλεονάσματα, τα υπερπλεονάσματα, τα ματωμένα. Όπως λέμε εμείς, όπως λέει ο λαός μας, όπως λένε και άλλες πολιτικές δυνάμεις, τα οποία τα πληρώνει ο λαός. Αυτά τα πλεονάσματα που λέει η κυβέρνηση και ισχυρίζεται ο κύριος Τσίπρας, προέρχονται από την φορολογιστία του ελληνικού λαού, κυρίως λαϊκών στρωμάτων, προέρχονται από περικοπές στα ζητήματα της διακυβέρνησης σε υπηρεσίες, σε κοινωνικές παροχές, δηλαδή στην υγεία, στην παιδεία, στην πρόνοια. Έχουμε συνεχείς περικοπές από τους κρατικούς προϋπολογισμούς και βεβαίως έτσι δημιουργούνται κάποια πλεονάσματα. Mm-hmm. Υπερπλεόνασμα ματωμένο είναι το ότι, για παράδειγμα, έχουν μειωθεί 3 συντάξεις, έχουν χάσει 3 συντάξεις οι συνταξιούχοι αυτό το διάστημα το τελευταίο, έχουν χάσει το ΕΚΑΣ, καταργείται το ΕΚΑΣ, το οποίο είναι πολλά, μιλάμε για 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ το ΕΚΑΣ, που αν αυτό κατανεμηθεί για κάθε συνταξιούχο, τι σημαίνει ότι χάνει κάθε χρόνο. Τώρα είπε ο κ. Σακαλώτος, βέβαια, να πω εγώ για την σημερινή είδηση, τότε δεν μπορεί, ότι σκέπτονται να το επαναφέρουν. Δεν μπορεί να, δεν μπορεί, καλά, προεκλογικά πολλά λένε, αλλά κοιτάξτε να δείτε, εμείς δεν είμαστε τόσο αισιόδοξοι όσο θέλει 10 μέρες πριν τις εκλογές να παρουσιαστεί η κυβέρνηση και ο κύριος Τσίπρας. Mm-hmm. Διότι η ελληνική οικονομία και το πώς θα πάει αυτή η ασθενική ανάκαμψη, ανάπτυξη, στην οποία βρισκόμαστε ήδη από πέρσι και φέτος, λογικό είναι μετά από τόσα χρόνια βαθιάς οικονομικής κρίσης, δεν είναι, είναι επισφαλής, διότι έχει να κάνει όχι μόνο με τα δεδομένα της Ελλάδας, της ελληνικής οικονομίας. Έχει να κάνει και με το διεθνή περίγυρο και τον ευρωπαϊκό περίγυρο, για παράδειγμα την Ευρωζώνη. Η Ευρωζώνη έχει
σοβαρά προβλήματα και μάλιστα οι ισχυρές οικονομίες της, στον πυρήνα της, ακόμα και η Γερμανία, εκτός από Γαλλία, Ισπανία κλπ. Αυτά επιδρούν και θα επιδράσουν και στην ελληνική οικονομία και είναι αστάθμητος ο παράγοντας, για τον οποίο επίσης ανησυχούμε, των διεθνών εξελίξεων στην περιοχή ιδιαίτερα και των επιδράσεων που θα έχουν οι ανταγωνισμοί και η όξυνση της κατάστασης και με την Τουρκία και με άλλες χώρες της περιοχής, κυρίως η σύγκρουση που συντελείται και βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ρωσία, Κίνα, άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και περιφερειακές δυνάμεις όπως είναι η Τουρκία ή το Ισραήλ, το Ιράν κλπ. Θα σας ρωτήσω για την Τουρκία στην πορεία. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για την προεκλογική μάχη, η οποία γίνεται σε ένα κλίμα εξαιρετικά έντονης πόλωσης. Είχαμε και αυτή την αντιπαράθεση στη Βουλή. Θέλω να μου σχολιάσετε αυτό το επίπεδο της αντιπαράθεσης που είχε μέσα πατεράδες, οικογένειες, πλούτο του καθενός, σκάφη, ελικόπτερα και πάει λέγοντας. Σας άκουσα να λέτε ότι όλο αυτό είναι ένα στημένο παιχνίδι. Ήταν κακοστημένη η παράσταση αυτή στη Βουλή. Mm-hmm. Και είναι απαράδεκτη τέτοιου είδους αντιπαράθεση μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Κυρίως γίνεται για να αποπροσανατολίσουν τον κόσμο, να του βάλουν εκβιαστικά αλλά ψεύτικα διλήμματα ανάμεσα στους δύο. Ποιος είναι ο καλύτερος, ποιος είναι ο λιγότερο διεφθαρμένος, ποιος είναι ο λιγότερο ή περισσότερο σάπιος, ποιος είναι καλύτερος ή ποιος είναι χειρότερος. Ο ελληνικός λαός έχει πείρα από τέτοιες διαμάχες. Και κυρίε Σρόιτερ, εμεί πιστεύουμε δηλαδή, ότι αυτό ότι γίνεται. Αυτό βολεύει τα δύο μεγάλα κόμματα, τα οποία που σημαίνει γιατί το καταδικάζουν από μα την τα βολεύει γιατί θέλουν να πολλώσουν, δεν έχουν άλλη διέξοδο. Mm-hmm. Εφόσον στα κύρια ζητήματα, στα στρατηγικά όπω λέμε ζητήματα, συμπίπτουν, mm-hmm. είναι ίδια η πολιτική του. Μαζί ψηφίσαν τα μνημόνια, άλλωστε το τρίτο μνημόνιο. Μαζί ψηφίσαν μια σειρά αντιλαϊκού νόμου mm-hmm. και του συντηρούν ακόμα. Μαζί μιλάνε και στα διεθνή φόρα και ακολουθούν την εξωτερική πολιτική στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, που είναι σε αντιδραστική κατεύθυνση με κινδύνους για το λαό μας και για τη χώρα μας. Άρα λοιπόν, εφόσον σε όλα αυτά τα κεντρικά ζητήματα συμφωνούν, ακόμα και για την 7ήμερη εβδομάδα που είπε ο κύριος Μητσοτάκης και που το έχει κάνει και ο κύριος Τσίπρας, η κυβέρνησή του, άλλο αν ο ένας το λέει με άλλες φιωριτούρες και προσπαθεί να συσκοτήσει το πρόβλημα και να μπερδέψει τον κόσμο γιατί έχει τέτοια ικανότητα, για παράδειγμα ο ΣΥΡΙΖΑ, και ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος μιλάει κατευθείαν χωρίς τις φιωριτούρες τις γνωστές ως βασικός εκπρόσωπος της άρχουσας τάξης και του κεφαλαίου εδώ στην Ελλάδα, και τα λέει ομά και, mm-hmm. και καθαρά εντός εισαγωγικών. Άρα λοιπόν, γιατί το ίδιο είναι, το ίδιο πράγμα λένε. Δηλαδή αυτό η διευθέτηση του χρόνου έχει ξεκινήσει και συμφωνούν και οι ίδιοι. Η διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου και του ημερήσιου και του εβδομαδιαίου. Γιατί εδώ στην πράξη πλέον, με υπογραφή της κυρίας Αχτσιόγλου για παράδειγμα και της κυβέρνησης του κυρίου Τσίπρα, υλοποιείται σε πάρα πολλές επιχειρήσεις και σε μια σειρά κλάδους αυτό που λέμε. Δεν λέω μόνο για την Κυριακάτικη Αργία, η οποία έχει καταργηθεί στην ουσία τώρα με νόμο ένα επιχείρημα σε κάθε κλάδο. Όχι, όχι, κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει αυτή η διευθέτηση, γίνεται για μια σειρά μέρες. Για παράδειγμα, υπάρχουν επιχειρήσεις που μπορεί να λειτουργούν όπως λένε και άρα οι εργαζόμενοι να δουλεύουν σε ρή 10ήμερο, 10 μέρες δουλειάς, mm-hmm. με πολλές φορές και το ωράριο όχι 8ωρο αλλά 12ωρο και χωρίς υπερορίες, και αυτά υπάρχουν στις συμβάσεις τις επιχειρησιακές που τις έχει εγκρίνει το Υπουργείο Εργασίας και η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, και βεβαίως λένε μα αυτό σε βάθος χρόνου, δηλαδή σε ένα τρίμηνο για παράδειγμα, αν το διαιρέσεις με τις ακριβείς μέρες δουλειάς, γιατί μετά έρχονται και ρεπό, έρχονται και κάποιες μέρες, μπορεί να είναι ίδιο ή και λιγότερο με το πενθήμερο. Αλλά όμως κοιτάξτε, ο ημερήσιος χρόνος εργασίας για την υγεία του εργαζόμενου, για την αναπλήρωση της εργατικής του και της πνευματικής δύναμης, δεν μπορεί να γίνει σε βάθος χρόνου ή σε διάφορα ως γεγονός. Διασφαλίζεται ο ημερήσιος χρόνος μόνο σε καθημερινή, σε ημερήσια βάση. Mm-hmm. Γι' αυτό λέμε αυτό που ήταν αίτημα του εργατικού κινήματος και κατάκτηση με αίμα των εργαζομένων, ότι ο εργάτης, ο εργαζόμενος, ο επιστήμονας και στις σημερινές συνθήκες, που δεν είναι τόσο η πρακτική εργασία, αλλά είναι και η πνευματική κλπ. Που έχει όμως μεγάλες επιπτώσεις, όχι μόνο στη μυϊκή δύναμη, αλλά και στη πνευματική, στη νοητική. Γι' αυτό έχουμε και σύγχρονες ασθένειες που είναι της εποχής μας, όπως λένε. Άρα ο άνθρωπος χρειάζεται να έχει σταθερό ημερήσιο χρόνο δουλειάς, 8ωρο το πολύ,
Και βεβαίως να έχει και 8 ώρες ανάπαυσης, να έχει και 8 ώρες που να τις αφιερώνει στην οικογένειά του. Παρακολουθώ και τον τσακωμό των δύο μεγάλων κομμάτων και σκέφτομαι ότι υπάρχουν άνθρωποι στα νησιά που ξεκινούν τώρα τη σεζόν, μας ακούνε και δουλεύουν 30 και 40 και 50 μέρες σερί, χωρίς κανένα ρεπό και γελάνε με όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται από όλους. Και αυτό δεν αναπληρώνεται και στην ψυχική και στη σωματική υγεία του εργαζόμενου. Πάμε σε ευρωεκλογές, έχουμε ευρωεκλογές μπροστά μας. Η αίσθηση είναι, οι αναλυτές πιστεύουν, ότι θα έχουμε μια εκτείναξη των ακροδεξιών κομμάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη ή τουλάχιστον στις περισσότερες χώρες. Θέλω να ρωτήσω πώς ερμηνεύετε εσείς αυτό το φαινόμενο, εάν επιβεβαιωθεί, είναι μια αντίδραση. Και αν είναι μια αντίδραση, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι απογοητευμένοι από τη λιτότητα ή από όλα όσα συμβαίνουν, δεν στρέφονται στην αριστερά, για παράδειγμα. Δυστυχώς, την ακροδεξιά πάντα ιστορικά έτσι γινόταν και σήμερα φυσικά ακόμα περισσότερο, λόγω και του αρνητικού συσχετισμού δυνάμεων διεθνώς από αυτή την άποψη. Πάντα δημιουργούνταν μέσα από αντιλαϊκές πολιτικές, από μνημονιακές πολιτικές, από πολιτικές που έπληταν τα φτωχά λαϊκά στρώματα και τις οποίες υλοποιούσαν εναλλάξ ή από κοινού είτε νεοφιλελεύθερα κόμματα, τα δεξιά, τα παραδοσιακά, είτε σοσιαλδημοκρατικά ή αριστερά, ονομαζόμενα κεντροαριστερά κλπ. Κόμματα. Άρα ο κόσμος αποστρεφόταν και η νεολαία όλη αυτή την κατάσταση και μέσα από μια προπαγάνδα και μια ουσιαστικά στήριξη του συστήματος, διότι φαινόμενα ακροδεξιών ή φασιστικών κομμάτων στηρίζονται και από ομίλους μονοπωλιακούς. Ξέρουμε για παράδειγμα τον Χίτλερ ποιος τον στήριξε. Ξέρουμε τώρα τον Όρμπαν ποιος τον στηρίζει ή τον Κούρτς ή διάφορα. Υπάρχουν μονοπωλιακοί όμιλοι που έχουν τέτοια συμφέροντα και χρησιμοποιούν τον μπαμπούλα της ακροδεξιάς και του φασισμού για να περάσουν νέα αντιλαϊκά μέτρα και να οδηγήσουν συνολικά σε συντηρητικοποίηση την κοινωνία, ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους. Σε αυτό εκλογές, πρέπει να αντισταθούν. Το δικό σας μήνυμα για να κλείσουμε. Ισχυρό ΚΚΕ σε όλες τις κάλπες και στις ευρωεκλογές και βέβαια στις βουλευτικές εκλογές αν γίνουν όποτε αν γίνουν, είτε τον Ιούνιο είτε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και βεβαίως στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Θα είναι δύναμη πραγματικής λαϊκής αντιπολίτευσης απέναντι σε όλες τις αντιλαϊκές πολιτικές, απέναντι σε όλη αυτή την αντιδραστική κατεύθυνση που δίνει η Κομισιόν, που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις κατευθύνσεις της, που τις υλοποιούν με νόμους σε συνέχεια οι κυβερνήσεις όπως οι ελληνικές εδώ στην πατρίδα μας και σε άλλες χώρες κράτη-μέλη και τις εξειδικεύουν σε τοπικό επίπεδο οι δήμαρχοί τους, τα στηρίγματά τους και οι περιφερειάρχες τους. Σε αυτή τη λέλαπα λοιπόν μπορεί μόνο ένα Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος όχι μόνο να αποκαλύψει αλλά να εμποδίσει νέα αντιλαϊκά μέτρα, να έχει κατακτήσεις ο ελληνικός λαός, να πιέσει σε αυτή την κατεύθυνση και αυτό θα γίνει μόνο αν είναι πολύ πιο δυνατό μέσα στο Κοινοβούλιο, στο Ευρωκοινοβούλιο, παντού. Και βεβαίως να γκρεμιστεί, γι' αυτό που λέγαμε τον κίνδυνο της ακροδεξιάς του φασισμού, άμεσα η Χρυσή Αυγή από την τρίτη θέση. Αυτό μπορεί να το κάνει μόνο εάν ισχυροποιηθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Και φυσικά όλα αυτά έχουν σχέση και με την κατάσταση στην περιοχή. Σωστά. Ανησυχούμε, το γεωτρύπανο, συγγνώμη για την παρέμβαση τώρα, αλλά πρέπει να το πω γιατί άκουσα χτες το βράδυ τον κύριο Τσίπρα σε αυτό εδώ το δελτίο, σε αυτή εδώ τη θέση που καθόταν, που λέει ότι οι Τούρκοι τζούφια γεώτρηση θα κάνουν διότι το γεωτρύπανό τους δεν μπορεί να πάει σε τέτοιο βάθος. Είναι αφέλεια, είναι πολιτικός καιροσκοπισμός και κυρίως είναι εφησυχασμός του ελληνικού λαού. Διότι οι Τούρκοι δεν πάνε τώρα να κάνουν γεώτρηση για να βγάλουν αυτή τη στιγμή να εξορίξουν φυσικό αέριο. Αυτή τη στιγμή θέλουν να κατοχυρώσουν ζωτικά, όπως τα λένε, δικά τους δικαιώματα, που δεν είναι δικαιώματα, σε κυριαρχία άλλων χωρών, δηλαδή στην ελληνική ΑΟΣ ή στην κυπριακή ΑΟΣ. Άρα σταδιακά πάνε de facto να κατοχυρώσουν δικαιώματα που δεν τους ανήκουν και από αυτή τη σκοπιά χρειάζεται επαγρύπνηση και όχι εφησυχασμό του ελληνικού λαού. Ότι αυτό δεν θα έχει καλό τέλος. Εύχομαι σε αυτό να μην δικαιωθείτε, κύριε Κουτσούμπα. Μακάρι να μην δικαιωθούμε, αλλά δυστυχώς βλέπετε δικαιωνόμαστε σε πάρα πολλά σε πράγματα. Σε αυτό, επειδή είναι εθνικό θέμα, βεβαίως ελπίζω να μην δικαιωθείτε, να ευχηθώ καλό. Μα θα το παλέψουμε έτσι κι αλλιώς. Καλό προεκλογικό αγώνα, καλή μάχη και καλή συνέχεια. Να σας ευχαριστήσω πολύ.